Σοβαρά προβλήματα σχετικά με την επάρκεια κρέατος στην Πασχαλινή αγορά καταγράφονται την ώρα που έχει ξεσπάσει πόλεμος για την τιμή του οβελία, με την κυβέρνηση από τη μια να εγγυάται επάρκεια και χαμηλές τιμές και τους κτηνοτρόφους ανά τη χώρα από την άλλη να κάνουν λόγο για ελλείψεις. Κάτι που δεν επιβεβαιώνουν τα κρεοπολία της Πάτρας, που εκτιμούν ότι η χρονική απόσταση από το Πάσχα των Καθολικών μέχρι το Πάσχα των Ορθοδόξων λύνει το όποιο πρόβλημα της επάρκειας προηγούμενων ετών. Πιστεύω ότι θα έχουμε επάρκεια όπως κάθε χρόνο. Διότι το Πάσχα των Καθολικών έπεσε ένα μήνα νωρίτερα και άρα η Ελλάδα θα έχει επάρκεια στα νιά και στα κατσίκια. Στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχουν ενδείξεις για αύξηση των τιμών, εκτιμώντας ότι θα κεμανθεί γύρω στα 12 με 13 ευρώ το κιλό, αν και η αγορά ενός ολόκληρου αρνιού ή κατσικιού πλέον είναι αγορά προς εξαφάνιση λόγω της γενικότερης ακρίβειας που επικρατεί. Οι τιμές τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει την άνοδο, αλλά πιστεύω φέτος ότι δεν θα είμαστε μέχρι εδώ. Δηλαδή περίπου στο 12 ευρώ το αρνί και το κατσίκι. Τα τελευταία χρόνια όμως οι πελάτες, λόγω και της ανόδου, γενικότερα σε επίπεδο, παίρνουν μικρότερες ποσότητες. Ναι, πάντα. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, παίρνουν μικρότερες ποσότητες. Διότι οι τιμές είναι λίγο αποτρεπτικές. Για ένα μεγάλο αρνί, δηλαδή, πόσο πάει όταν είναι μεγάλη οικογένεια? Πολλά. Θέλουμε από 120 ευρώ σε 150 ευρώ μόνο για το αρνί. Συν το κοκορέτσι, άλλα 50-200. Φυσικά, οι κρεοπόλεις εκτιμούν ότι πλησιάζοντας προς τη μεγάλη εβδομάδα, τότε θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, ειδικά των τιμών των αμνοερυφείων και όλων των προϊόντων για τα εορταστικά τραπέζια της Ανάστασης και της Κυριακής του Πάσχα. Βέβαια και δεν κερδίζουμε αυτές τις μέρες, γιατί εμείς τον καταναλωτή δεν το βλέπουμε μόνο τη μεγάλη εβδομάδα, το βλέπουμε όλο τον χρόνο. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε για μια εβδομάδα.